Στη σέντρα με τον Προβίδα και τον Ίζα να γυρίζει πίσω τον Ντασίλβα. Εμείς να δώσουμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων όπως έχουν παρατάξει τεχνική για την ομάδα της Λάρισας ο κύριος Αρχοντίδης, ωραίος τεχνικός για τρίτη φορά στον πάγκο της Θεσσαλικής ομάδας, τους Μιχαήλ Παπαντονίου Ταξιάρχη, Νασκιάκο, Κολομητρούση, Ίζα, Στόικα, Ντασίλβα, Μήλος, Τσουκάλι, Προβίδα, το πρώτο φάουλ για τη Λάρισα. Το κερδίζει ποιος άλλος, ο Λευτέρης ο Μήλος, ενώ για την ομάδα του Βουδικεφάλου του Βορρά ο κύριος Μπλαχίων, ο Κουρανός τεχνικός της ομάδας Σαλονίκης, έχει παρατάξει τους Μιχόπουλο, Παναγιωτίδη, Καπετανόπουλο, Μαλιούφα, Αλεξίου, Λαγωνίδη, Καρασαβίδη, Οικονομίδη, Λούχο, Βυζαγοράκη, Αναστασιάδη. Σίγουρα τα όλα τα βλέμματα των φιλάθλων της Λάρισας που ξεπερνούν τις 5.500 περίπου, τις 5.000 περίπου, είναι πάνω στον Κώστα Κολομητρούση, τον Κώστα Κολομητρούση που ξαναγύρισε στην ομάδα που ανδρώθηκε ποσορικά στην ΠΑΕ Λάρισα μετά από αποσία 3,5 χρόνων περίπου στον Άρη Θεσσαλονίκης. Κώστας Κολομητρούσης γεννημένος της 33-1964, 29 χρονών. Ο Λίμπερος Λάρισας θα καλύψει. Να στο εικάμω σε κάτι άλλο και μάλλον. Ωραία ενέργεια από τον Ρουμάνο. Ο Ρουμάνος που το κακός δεν μόνο στις ομάδες του ΠΑΟΚ, η μπάλα θα φύγει κόρνερ. Κόρνερ. Υπήρξε προβολή εκεί. Τελευταία στιγμή από τον Καπετανόπουλο πάνω στο Ρουμάνο, στο σουτ. Η φάση αυτή στο πρώτο λεπτό, το πρώτο κόρνερ για τη Λάρισα. Εκτελέστηκε γρήγορα. Ντασίλβα με αντίπαλο τον Καρασαβίδη, η μπάλα out. Ελέγχει εκεί ο Καπετανόπουλος, παλιά καλή για τον Μήλος. Τρέχει να προλάβει. Θα γυρίσει ο Μήλος. Προβίδα στη φάση του ταξιάρχη στο σουτ. Καλό το σουτ. Μιχόπουλος. Μιχόπουλος θα μπλοκάρει. Τα καλά τοποθετημένος ο τραυματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Στο τέταρτο λεπτό αυτή η φάση για τη Λάρισα. 7 λεπτά που διανύουμε. Ο Βολιώτης είναι εκτελεστής, ο αρχηγός της Λάρισας. Κεφαλαίο του Ντασίλβα στα πίσω. Παραλίγο αυτό το γκολ. Παραλίγο το αυτό το γκολ από τον Παναγιωτίδη. Μπήκε έξω στη φάση ο Ντασίλβα στο πρώτο δοκάρι. Γύρισε την μπάλα προς τα πίσω με το κεφάλι. Και ο Παναγιωτίδης έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Εκτελέστηκε και γρήγορα το έκτο κόρνερ για τη Λάρισα. Ο Στόικα θα βγάλει τη σέντρα. Καλή σέντρα. Προβίδα στην κεφαλιά. Η μπάλα goes out. Η καλύτερη στιγμή για την ομάδα της Λάρισας με τον Προβίδα. Μίλησε πιο ψηλά από όλους ο νεαρός διεθνής της Θεσσαλικής ομάδας στην ωραία σέντρα του Στόικα. Την μπάλα όμως έφυγε out. Ο Ρουμάνος έχει χώρο μπροστά του, τον περιμένει όμως ο Καπετανόπουλος σε κάποιο ύψος εκεί. Θα διώξουν και πάλι παίκτες του ΠΑΟΚ. Η μπάλα στο Μήλος. Η Λάρισα εντείνει τις προσπάθειες και επιμένει για να ανοίξει το σκορ εδώ στο Αλκαζάρ. Ενώ διανύουμε το 19ο λεπτό της συνάντησης. Μπαλιά του Ασίλβα για τον Στόικα. Τα δεξιά. Να ο Στόικα Ρουμάνος θα πάρει το φάουλ. Φράγμα εκεί από τον Καπετανόπουλο, ο οποίος ήδη έχει δεχτεί την κίτρινη κάρτα. Το φάουλ για τη Λάρισα. Ένα φάουλ που πιέζει ο Στόικα από τον Καπετανόπουλο. Τελεστή σου. Ντασίλβα, Βραζιλιάνος. Θα φύγει μπάλα από όλους. Ταξιάρχη σου, δεν είναι καλό. Θα διώξουν οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ. Περνάει δύσκολες στιγμές η άμυνα της Θεσσαλονίκης, της ομάδας Θεσσαλονίκης. Η μπάλα σε πλάγια out. Θα κόψει ο Λαγωνίδης. Η μπάλα θα καταλήξει στον Στόικα τελικά. Και τώρα στον Ντασίλβα. Ντασίλβα, τρίπλα λάθος. Τέταρτο λάθος από τον Βραζιλιάνο που είναι πολύ μακριά από το καλό του αυτού. Καρασαβίδης με αντίπαλο τον Κολομητρούση. Παντονίου θα πάει στη φάση, να δούμε. Επικίνδυνεται πίσω από το φάουλ του Ντασίλβα. Πάντα Καρασαβίδης. Ο κακός δεν μπορεί να συλλέξει. Θα σουτάρει. Η μπάλα στα δίχτυα. Πάω κανένα και το σκόρ με τον Καρασαβίδη. Η πρώτη λοιπόν εμφάνισε το εμπούτο του Καρασαβίδη. Ο κακός δεν μπορεί να συλλέξει. Σας είπαμε. Τρομερό το λάθος από τον Ντασίλβα. Το λάθος ήταν από τον Ντασίλβα. Ο Πάοκ με τον Καρασαβίδη. Ανοίγει το σκορ. Στο 22ο λεπτό ο Πάοκ προηγείται στο Αλκαζάρ με ένα τραγικό λάθος Ντασίλβα στον χώρο του κέντρου. Ο Καρασαβίδης ξέφυγε από την άμυνα της Λάρισας από τον Κολομητρούση που ήταν τελευταίος παίκτης του Αντωνίου, καταδίωξε εκεί, αλλά δεν κατάφερε τίποτα. Πολυπρόσωπο το ανθρώπινο τείχος που έχουν σχηματίσει παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Στόικα θα φύγει πάνω από την μπάλα, Τσουκάλης φαρτσαριστά. Η μπάλα θα χτυπήσει πάνω στον Λαγωνίδη. Καλό το σουτ. Ο Ρουμάνος ανάμεσα από τρεις αντιπάλους. Θα βρει τον Τσουκάλη και ο Τσουκάλης για τον Ντασίλβα. Τσουκάλης για το Μήλος, δεν υπάρχει παράβαση. Ο Μήλος θα χάσει το κοντρόλ, θα γυρίσει και παλιά του Ίζα, κάτι δούμε. Ο Ίζα κοντρολάρει το σουτ, θα διώξουν πάνω στο τραμή. Νέο σουτ από τον Ίζα. Και πάλι ο Αλεξίου θα διώξει. Ανάποδο ψαλιδάκι από τον Τσουκάλη. Ναι, αλλά καλή ευκαιρία για την ομάδα της Λάρισας στο 30 λεπτό. Ταξιάρχης θα σηκωθεί. Και φάουλ τώρα πάνω στα Ασιάδη, πάνω ακριβώς στην προσπάθεια του ταξιάρχη. Κολλήσει ο Αντέλα πάνω του. Πλάγια όταν ταξιάρχη δεν ήταν καλά και παλεκτερισμό του Τσουκάλης πρόλαβε. Μήλος. Στόικα, τα τριπλάνε ένα αντίπαλο. Γρασαβίδη θα δει για τον Τσουκάλη. Τσουκάλη θα βγάλει τη σέντρα κεφαλιά από τον Ίζα. Πάσα εκεί. Ο Ρουμάνος θα μπει στη φάση δυνατά. Στόικα θα πέσει κάτω. Δεν υπάρχει παράβαση, λέει ο Βλάχος. Δείχνει το σημείο του κόρνερ από το μαρκάρισμα εκεί του Λαγωνίδη. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Πάοξ στη σέντρα. Κονομίδης να βρίσκει τον Αναστασιάδη και Αναστασιάδης πίσω στον
Παναγιωτίδη, ματιά του μαλλιά του Παναγιωτίδη. Τα Σίλβα που ήταν ο μοιραίος παίκτης της Λέρσας στο πρώτο μέρος, δεν απέδωσε σύμφωνα με τα αναμενόμενα. Το φάουλ δυνατό από το μαλλιό πάνω στον Προβίγα. Το πρώτο φάουλ όπως και στο πρώτο ημίχρονο για τη Λάρισα. Στόικα. Θα σηκώσει με στόχο τον Ίζα, θα βγει ο Μιχόπουλος έξυπνα στη φάση, θα μπλοκάρει. Λάθος παίζεται. Θα βγει η σέντρα. Τα Σίλβα τι κάνει. Αν είναι δυνατόν. Ευτυχώς θα διώξουν οι παίκτες της Λάρισας. Νέο λάθος. Καπετανόπουλος μπροστά στον Τα Σίλβα. Λαγωνίδης. Θα βγει η σέντρα στο δοκάρι. Κεφαλαίο του Καρασαβίδη, μπαλ out. Μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Στην αυτή η σέντρα από τον Λαγωνίδη από τα δεξιά. Πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας ο Καρασαβίδης με καρφωτή και αριστερή, στην αριστερή γωνία. Σημάδευσε η μπάλα όμως έφυγε out. Τελέσει ρόλο το κόρνερ του Τζουκάλι. Το σούτ από το Στόικα. Καλό ο Μιχόπουλος δεν έχει διάσει. Θα μπλοκάρει, θα μαζέψει. Πολλοί κόσμος και πάλι στην καρδιά της άμυνας του ΠΑΟΚ. Κοιτάξτε πώς το έχουν εκεί ο Αλεξίου με τον Τελέσει και το φάουλ. Τσκάλι προβλήματος θα φύγει μπάλα. Πούλους θα διώξει ο Λαγωνίδης μαζί με τον Ζαγοράκη. Στόικα επιμένει κατά τη Λάρισα. Πάντα ο Ρουμάνος άμυσα από τον αντιπάλους. Δεν υπάρχει παράβαση λέει ο Βλάχος. Ταξιάρχης με δύναμη. Θα κλέψει την μπάλα από τον Λούκοβι. Λασάκος. Λάθος πάσα από τον Λασάκο. Που είναι πάρα πολύ καλός όμως στα αμυντικά του καθήκοντα. Λάρισα επιμένει. Τον έχει κλείσει τα χαρά τον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν έχει αποτέλεσμα ακόμη. Και βέβαια το άγχος μεγαλώνει αφού περνάει η ώρα. Θα αφήσει κάτω Τζουκάλι. Θα πέσει κάτω Τζουκάλι. Δεν υπάρχει παράβαση. Παίζεται λέει ο Βλάχος. Τα Σίλβα κεφαλιά θα διώξουν ηρωικά οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Θα βγουν μπροστά τώρα με τον Κασαβίδη. Αντωνίου ακολουθεί τον Αναστασιάδη που είναι πολύ γρήγορος. Και πάλι κατά τον Κασαβίδη. Ο Κασαβίδης μπροστά απέναντι στον Μιχάλη. Το σουτ καλό. Η μπάλα στο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Μια φάση συνεχίζεται. Λούκοβι. Και πάλι κατά τον Κασαβίδη. Κασαβίδης ανάμεσα από τρεις αντιπάλους. Η μπάλα θα κοντράρει πάνω στον Κόλο Μητρούση. Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ για να κάνει το 0-2 με τον Κασαβίδη και πάλι στην επικίνδυνη αυτή την επίθεση. Και αυτό τονίσαμε κυρίες και κύριοι από την αρχή της περιγραφής μας. Η Λάρισα μπροστά τώρα με τον Τσουκάλι. Έχει ανέβει κατά πολύ ο ρυθμός του παιχνιδιού, γίνει πολύ γρήγορος και με πολλές φάσεις και στις δύο εστίες μπροστά. Με βέβαια την πρωταγωνίστρια τη Λάρισα. Το Μήλος στο σουτ από το Μήλος. Καλό! Η μπάλα μόλις out. Και βέβαια στην πρώτη επαφή με την μπάλα ο εκτελεστής του πλαγιού από τον Δημήτρη Τζότζο. Η αλλαγή πρώτη του Χρυσταρκοντήτη στο παιχνίδι. Τζότζο θα βγει σέντρα. Καλή! Εδώ θα κάνει κεφαλιά από το Προβίδα. Πάνω στη γραμμή ο Μιχόπουλος. Προβίδας πήρε κεφαλιά, νίκησε το Μαλίφα για μία ακόμη φορά, αλλά ο Μιχόπουλος καλά το βετημένος μπλόκαρε η φάση αυτή στο 70. Καλά εκτελεσμένο. Θα φύγει μπάλα από όλους. Πολύ καλή εκτέλεση κόρνερ από τον Τζότζο. Κολομητρούσης. Θα βγει νέα σέντρα, καλή. Μιχόπουλος μπροστά στο ασύμπαν θα μαζέψει. Αλλαγή ήταν το πλάγιο αυτό το Κασαβίδη. Παίζεται όμως λέει διαιτής και υπόπτης. Κασαβίδης. Τα κουνάκια ο Νεμπλεγκράς θα μπει στη φάση. Νατά, Ντα Σίλβα. Παλιά του Μήλος για τον Τζουκάλι. Τσουκάλις καθυστερεί για μια κορφαρά. Δύο όμως Ντα Σίλβα, Ντα Σίλβα. Για τον Ίζα, να η μεγάλη ευκαιρία για τον γκολ για τη Λάρισα. Από τον Βραζιλιάνο Ντα Σίλβα που διορθώνει το λάθος του στο συμπατριό του και ο Ίζα θα λέγαμε τρέχει στον αρχοντήρι και καλά κάνει βέβαια. Ο μόνος άνθρωπος που του έδωσε εμπιστοσύνη τον κράτησε στη Λάρισα. Δύο λεπτά ακόμη, αν βέβαια κρατήσει καθυστερήσεις ο Βλάχος, ο άρχοντας συνάντησης. Παλιούφας για τον Τουρσουνίδη. Πλάγια το για τη Θεσσαλική ομάδα που εντείνει τις προσπάθειες της. Ήρθε αργά το γκολ. Τελέσει η Ρουά. Πάλι ο σκόρες Λάρισα στο Ίδρα. Πάλι το φάουλ εκεί από τον Παναγιωτίδη. Έχει σηκωθεί όλος ο πάγκος της Λάρισας. Είναι όρθιοι μπροστά και παροτρύνουν τους συμπαίκτες. Ο κόσμος έχει σηκωθεί. Τις καθυστερήσεις παίζουμε. Το πρώτο λεπτό στο καθυστερήσεων είμαστε. Ο Τσουκάλης εκτελεστής. Καλά εκτελεσμένο. Θα βγει ο Μιχόπουλος. Θα μαζέψει. Θα βγει ο Μιχόπουλος. Θα μαζέψει. Πολύ σωστή η έξοδος του Μιχόπουλου για μια ακόμη φορά που δείχνει να μην έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Μιχόπουλος θα ελευθερώσει. Ζωζος έξω να τα αφήσει. Μπάλα πλάγιο out. Ο Τζότζος για τον Μιχαήλ. Κάθε στιγμή ο Βλάχος από την Αθήνα με 1,5 λεπτό καθυστέρηση σφυρίζει τη λήξη του αγώνα εδώ στο Αλκαζάρι στα πλαίσια της 14ης αγωνιστικής στο κατωπροτάθμα στην πρώτη κατηγορία Λάρισα και ΠΑΟΚ ισόπαλοι 1-1 χάρη στα γκολ που πέτυχαν στο 22 για την ομάδα του κεφάλου του Βορρά ο Αριστής Καρασαβίδης ενώ ισοφάρισε για τη Λάρισα στο 89 στο 90 μάλλον θέλετε καλύτερα ο Ίζα σε 1-1 τελικό αποτέλεσμα.